Ίβιτς που άλλαξε με το Ζήκο και το Ζαγοράκι. Πάλι ο Ίβιτς που χάνει από τον Κωνσταντινίδη. Λάθος πάνω στο Τζάρτα που κάνει το 1-2 με το Ζήκο. Συρτή παλιά έξυπνη για τον Ντέμι, τον Νικολαίδη που με τη μία βγάζει τον Ίβιτς τετατέτ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ίβιτς που πέφτει και σφυρίζει πέναλτι ο Τσακαράκης. Πέναλτι που θα έχει εκτελεστεί το Τζάρτα. Έχουμε μπει πια στο 28 λεπτό. Πέφτει ο Πουρλιωτόπουλος σωστά, αλλά ο Τσάρτας κάνει το 0-1. Ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ λοιπόν στο 27ο λεπτό. Ένα γκολ που τόσο έψαχνε η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι για να ηρεμήσει το ρυθμό. Που ο ΠΑΟΚ είχε απόλυτα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και που αυτός ήταν που είχε τις ευκαιρίες. Τώρα οι γηπεδούχοι θέλουν 2 γκολ για παράταση και 3 βέβαια για να προκριθούν. Κούτσι στον αέρα με το Ζήκο που κερδίζει. Κολαίδης. Βλέπει το Λάκη και του κάνει καταπληκτική παλιά. Ο Λάκης μπαίνει στην περιοχή, είναι αφύλακτος, πλασάρει 2-0. Η ΑΕΚ με πολύ απλή κίνηση, με έναν εξαιρετικό συνδυασμό, κάνει το 0-2 με τον γκολ του Βασίλη Λάκη στο 31ο λεπτό. Εποφελούμενοι των κενών βέβαια που λογικά παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ μετά και την αποβολή του Κουλακιώτη. Και νομίζω, αν και είναι πολύ νωρίς να μιλήσει κανείς για κάτι τέτοιο, ότι όλες τις συνθήκες του παιχνιδιού δείχνουν πως η Ένωση κάπου εδώ σφραγίζει την πρόκριση. ΠΑΟΚ θέλει 4 γκολ πια για να γυρίσει το αποτέλεσμα. Καθώς ακόμη και το 3-2 υπέρ του είναι υπέρ της ΑΕΚ. Το Γεωργία για τον Λάκη. Η αλλαγή του για τον Ζαγοράκη και θέλει να βγει στο κενό χώρο ο Λάκης. Το Κωνσταντινίδη να περάσει ο Λάκης, τα κατάφερε στον Νικολαίδη. Γύρισμα 0-3. Καταπληκτικό γκολ με αυτή τη φορά τους ρόλους να αντιστρέφονται στο 47. Αυτή τη φορά είναι ο Λάκης που αναλαμβάνει την τροφοδότηση του Νικολαίδη. Ανάποδα ακριβώς από τη φάση του 39. Και ο Ντέμις Νικολαίδης πετυχαίνει και αυτός το έκτο του γκολ στο δεσμό του κυπέλου. Εδώ ο Πουρλιωτόπουλος δεν μπορούσε να αντιδράσει βέβαια. Νικολαίδης που σηκώνει το χέρι στον κόσμο της ΑΕΚ, τον αποθεώνει. Και κάνει το 0-3. Εδώ και πάλι με το δεξί δυνατό σουτ, βρήκε μπάλα λίγο και στο δοκάρι. Πολύ ωραίο πέρασμα του Λάκη εκεί με τον Κωνσταντινίδη. Ο Τσάρτας που αλλάζει με τον Λάκη και που βγάζει μια πολύ έξυπνη παλιά για τον Βασίλη Λάκη τώρα. Αυτός μπαίνει από πλάγια, στρώνει στον Ίβιτς στο πλασέ, το 4-0 για την ΑΕΚ με σκόρερ τον Ήλια Ίβιτς. Που ζητάει από την εξέδρα να σοπάσει. Για το όσο έχει ακούσει στο τελευταίο χρονικό διάστημα, στο 90 λεπτό λοιπόν η ΑΕΚ μεγαλώνει κι άλλο τη διαφορά. Σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, χωρίς ουσία στο δεύτερο του ημίχρονο, με την ΑΕΚ να περνάει στη τετράδα του κυπέλου δια περιπάτου. Τη στιγμή που έκλεισε το πρώτο μέρος προηγούμενη με 2-0. Ο Ήλια Ίβιτς σκοράρει για δεύτερη φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ στο κύπελο. Εδώ. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι με τον Βερόν να προσπαθεί να βρει τον Κωνσταντινίδη. Παιχνίδι το αποτέλεσμα του οποίου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Σε συνάρτηση βεβαίως πάντα. Ήταν πολύ καλή. Ο Γεωργιάδης δεν κινήθηκε όσο γρήγορα θα έπρεπε. Ο Σίκος. Σέντρα για τον Μπλάνκο. Παίρνει την κεφαλιά, ο Καφές γυρίζει, μπλοκάρει ο Φερνάντες. Καφές. Το άνοιγμα για τον Μπλάνκο. Βγάζει σε καλή θέση, δυνατό το σούτ, αλλά άστοχο, άου. Εκτέλεσε ο Ριβάλτο. Μπάλα πέρασε στο δοκάρι και κόρνερ από τον Σνάουτσνερ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Έχω την εντύπωση ότι δεν τη βρήκε παίκτης της ΑΕΚ. Για να δούμε. Όχι. Αν βρήκε, ίσως βρήκε στον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Ριβάλτο που εκτέλεσε και το κόρνερ, έβγαλε ο Χριστοδουλόπουλος. Σέντρα από τον Μπουρμπό. Κεφαλιά, γκολ! 1-0 με τον Παπασταθόπουλο. Στο 20 λεπτό η ΑΕΚ προηγείται 1 λεπτό. Μετά από τον δοκάρι του Ριβάλτο έρχεται ο Παπασταθόπουλος για να τελειώσει μια επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων και να τους δώσει το προβάδισμα. Πανηγυρισμοί των παικτών της ΑΕΚ, τους βλέπετε εδώ, και Παχωμάρα
τις κερκίδες της Τούμπας. Η ΑΕΚ προηγείται με τον Ποδοσφαιριστή. Το χτύπημα του όλη η ζημιά. Ωραία σέντρα από την Τούμπα. Ωραίο χτύπημα έκανε, εύκολη κεφαλιά έκανε μετά. Και τώρα δεν χρειάζεται να σημαδίξει ο παίχτης να βάλει δύναμη. Η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την εξέλιξη του παιχνιδιού, Βασίλη. Γεωργιάδης. Να του πάρει την μπάλα και τα καταφέρνει ο Γεωργίας. Ζητάει από τον Εντίνιο να κάνει κίνηση. Σέντρα αμέσως Μπλάνκο. 2-0. Η ΑΕΚ στο 23ο λεπτό μετά από μια εξαιρετική προσπάθεια. Γεωργία, έναν εξαιρετικό συνδυασμό. Όλα ξεκίνησαν από τον Γεωργία, από το κλέψιμο. Γεωργία, μια ωραία κάθετη πάσα και με μια Εντίνιο βρήκε το πλάνο. Στο 23ο λεπτό και βλέπουμε ξανά η πάσα στον Εντίνιο. Η σέντρα παράλληλα για τον Εμπλάνκο και 2-0. Από μία ακόμη οπτική γωνία βλέπετε τον γκολ του Μπλάνκο με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται 2-0. Εδώ βλέπουμε και πάλι ότι δεν υπάρχει περίπτωση offside, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Αν και με γυμνό μάτι φάνηκε ότι ο Μπλάνκο ήταν λίγο πιο μπροστά, θα έλεγα ότι είναι offside, αλλά έτσι όπως το είδε στο replay. Τέλα στο φάουλ. Ριβάλτο για την κεφαλιά, ο Σνάουτ Σνερ έδιωξε. Γεωργίας έχει χτυπήσει, Λιπερόπουλος. Ετοιμάζει το σουτ, γκολ 3-0. Στο 25ο λεπτό, η ΑΕΚ κάνει ό,τι θέλει. Στον κήπεδο, σαν να μην υπάρχει άλλη ομάδα. Και με τον Λιπερόπουλο τώρα, μέσα σε ένα πεντάλεπτο, πετυχαίνει 3 τέρματα και βλέπετε πώς πανηγυρίζει ο Νίκος Λιπερόπουλος. Ακόμα δυνατός ο Λιπερόπουλος κάνει το 3-0. Σέντρα τώρα από τον Γεωργιάδη, Κωνσταντινίδης γυρίζει για τον Ευαγγελή, έρχεται για τον δυνατό σου Λιπερόπουλο, μπάλα στο Ζήκο και κόρνερ. Και από ό,τι βλέπω στη θύρα 4 οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μαζεύουν τα πανό, προφανώς ενδεικτική αντίδραση της όχι απλά απογοήτευσης, της αγανάκτησής τους θα έλεγα. Γεωργίας περνάει από τον Σνάουτσμερ, σέντρα για τον Καφέ που άφησε την μπάλα να περάσει για τον Εντίνιο, δυνατό σου κόρνερ από τον Φερνάντες. Ο Ριβάλτο εκτελεί. Κεφαλιά από τον Εντίνιο, δεν μπόρεσε ο Μπλάνκο, μπάλα out και έχω την εντύπωση ότι δεν μαρκάρει κανείς από τον Μπλάνκο. Μόνος του πήδηξε ο Εντίνιο. Μόνος του ήταν και ο Μπλάνκο. Δεν είχε παίχτη μέσα σαν... Κοιτάξτε. 3 μέτρα διαφορά η παίχτης. Εδώ βλέπετε τον κόσμο που αποχωρεί. Κάνουμε τώρα τον Κονσεϊσάο. Σε μια σέντρα σουτ, η απόκριση από τον Μάκο. Ο Κούρμπος συνεχίζεται η φάση με τον Σάλμαρ να πιάνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δικτύου. Είναι καλύτερη ίσως φάση για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι στο 51ο λεπτό. Βλέπετε ξανά από την σέντρα σου του Κονσεϊσάου την απόκριση του Μάχο στο δοκάρι. Ο Ήλιεφ για τον Αθανασιάδη ξανά. Αυτός για τον Ήλιεφ το σουτ. Out. Να διαμαρτύρει τον Σάλμαρ για ανατροπή από τον Γεωργία. Ήλιεφ. Θα το δούμε στο replay. Διαμαρτύρεται τώρα και ο Κωνσταντινίδης. Εδώ ξανά. Όχι. Ο Δέλας κάτω. Όχι, εδώ είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι καθαρά από το Δέλα. Το δεύτερο είναι από το Κούρμπο. Τελικά, Βασίλη, βρίσκει. Ναι, ο Κούρμπος τη βγάζει. Μπάλα, ε. Εδώ βλέπετε, η θύρα 4 έχει σχεδόν αδειάσει. Λιπερόπουλος. Ριβάλτο με τη μία για τον Παπά. Καλό. Σέντρα, σέντρα σούτ, ήταν γκολ. Εξαιρετικό γκολ από τον Καλό. Στο 82-4-0. Νομίζω ότι θα πρέπει να διορθώσω ότι δεν ήταν σέντρα σούτ. Νομίζω ότι είναι το Φερνάντες. Εκτός αστείας. Απλώς ευθυντιαστήκαμε.
με την ενέργεια του καλού να τη δούμε ξανά και να την απολαύσουμε. Είναι το Φερνάντες έξω, τσίπησε την μπάλα, τον κρέμασε. 4-0 η με αυτό το πολύ ωραίο γκολ από τον καλό που πέρασε πριν από λίγο ως αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Ριβάλτο φεύγει τώρα και στη θέση του Κονέ, τρίτη και τελευταία αλλαγή. Ο Ριβάλτο, ο οποίος χειροκροτείται υποτικά από τους φυλάκους του ΠΑΟ, η οποία αναγνωρίζει τη μεγάλη αξία, τη τεράστια κλάση. Το σέισαου για τον Ήλιεφ. Ετοιμάζει το shoot out. Τώρα οι αποδοκιμασίες είναι πιο έντονες σε βάρος του Φερνάντο Σάντος. Και τελευταίο σφύριγμα από τον Κίρκο. ΠΑΟ ΚΑΕΚ 0-4. Με τα γκολ που πέτυχαν ο Παπασταθόπουλος, ο Μπλάνκο, ο Λιμπερόπουλος και ο Καλόν. Δεν νομίζω ότι έχουμε τίποτα διαφορετικό να πούμε από αυτά που λέγαμε στη διάρκεια του παιχνιδιού, ότι ήταν παράσταση για ένα ρόλο το σημερινό παιχνίδι. Παλιά μπροστά για τον Χριστόντουλόπουλο, η κεφαλιά εκτός εστίας, ο Γλύκο σώζει. Πήγε να πετύχει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, εκμεταλλευόμενο στο γεγονός ότι ήταν αρκετά έξω από την εστία του ο Γλύκος. Σιμόες. Αλλαγή παιχνιδιού για το Μάνταλο, κάνει κίνηση ο Ντίταξ. Αυτόν πήγαινε μπάλα, ευκαιρία για την ΑΕ γκολ. 1-0 στο 10ο λεπτό, νωρίς το παιχνίδι. Στη δεύτερη φάση στην οποία απειλεί η ΑΕΚ μετά από εκείνη 2 λεπτά νωρίτερα τον Χριστοδουλόπουλο. Καταπληκτική συνεργασία Μάνταλου Ντίντακ. Ο Ντίντακ πλασάρι, κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ. Είναι ο Αραούχο αυτός τώρα που τροφοδοτεί στην περιοχή τον Αϊντάρεβιτς. Εκείνος έψαξε αμέσως να γυρίσει προς τον Μάνταλο και είναι καθοριστική παρουσία του Φερνάντο Βαρέλα. Παραχωρεί κόρνερ η ΑΕΚ. Να δούμε τώρα την προσπάθεια. Ο Μάνταλος, ευκαιρία για το 2-0. Θα ελέγξει και με δεύτερη, θα αποκρούσει και με δεύτερη προσπάθεια, θα μπλοκάρει. Ξανά η προηγούμενη περίπτωση με τον Μάνταλο. Στα πόδια φαίνεται ότι καλύπτεται. Εδώ είναι η φάση νωρίτερα με την ευκαιρία του Μάνταλο, όπου φαίνεται στο ξεκίνημά της να υπάρχει κοντρόλ με το χέρι από τον Βράνιες. Από τον Βράνιες, το Βράνιες ήταν, ναι. Ο Χριστοδουλόπουλος βρίσκει μπροστά του τον Λέοβατς, γυρίζει στον Γαλανόπουλο, απέφυγε έξοχα τον Πέλκα, ελευθέρωσε στον Γκάλο, δεν αρέσουν αυτά στον Ίβιτς. Σέντρα του Γκάλο, Αραούχο, τεράστια επέμβαση από τον Γλύκο στο 16 και ο Τζάλμα Κάμπος αναζητά αντεπίθεση, περνά από τον Ντίντακ, καταπληκτικά βγάζει στον Πέλκα, ο Πέλκας το χάσε, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ανέστη. Ο Τσίμιροτ στον Μπίσεσβαρ. Πηγαίνει να τον υποστηρίξει ο Τσίμιροτ. Ο Μπίσεσβαρ συνεχίζει μόνος του. Βάζει στην περιοχή τον Γαλανόπουλο. Κόρνερ. Λέει ο Καλογερόπουλος που παρακολούθησε από κοντά τη φάση την ώρα που ο Μπίσεσβαρ διαμαρτύρεται και θέλει κάτι παραπάνω. Ανέβηκε πολύ γρήγορα το τέμπο με τον ΠΑΟΚ να θέλει να ψάξει την ισοφάριση. Το κάνει και εδώ. Ο Πέλκας στο ψαλίδι πάνω στον Βράνιες, δεν κάνει κοντρόλ. Διορθώνει μπροστά στον Πρίγιοβιτς. Επιμένει στην συνέχεια ο Τσιγκρίνσκι. Προλαβαίνει ο Ανέστης. Ξέβγε εύκολα ο Γκάλο από τον Μπίσεσβαρ. Έδωσε στον Χριστοδουλόπουλο. Αραούχο ξανά για τον Χριστοδουλόπουλο. Με δύο συμπαίκτες του στην περιοχή. Έβγαλε ο Βαρέλα σε κόρνερ. Ο Κάνιας, ο Πρίγιοβιτς με ωραία κίνηση ξεφεύγει από τον Τσιγκρίνσκι. Πάει κατά μέτωπο. Θέλει να περάσει κι άλλον αντίπαλο τον Τίντακ. Εκεί δεν θα τα καταφέρει, πάλι θα καταλήξει στον Ανέστη. Η πρώτη του κίνηση όμως, ο τρόπος με τον οποίο απέφυγε τον Τσιγκρίνσκι, ήταν καταπληκτική κίνηση. Ο Τσίμιροτ συγκλίνει προς τον άξονα, σουτάρει. Η μπάλα θα κοντράρει, θα καταλήξει χωρίς δύναμη στα χέρια του Ανέστη. Ρίκε για τον Κίτσκιου. Σέντρα στην περιοχή, ο Πρίγιοβιτς σταματάει, γυρίζει, σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει, κόρνερ. Ωραία σέντρα για τον Αλμέιδα. Εκείνος φέρνει στον Χριστοδουλόπουλο που πατά περιοχή. Σουτάρει δίπλα από την εστία του Γλύκου.
πρώτη απειλή της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο να ζητά κόρνερ, ότι έδιωξε την μπάλα ο Παναγιώτης Γλυκός. Τσίμιροτ πετά αμέσως, είναι ο Μαλεζάς αυτός που υποδέχθηκε, βρισκόμενος σε θέση offside. Ο Πέλγας εκτέλεσε, βγήκε ο Ανέστης, η κεφαλιά, κακή έξοδος από τον Κίτσκου ήταν. Ο Ενρίκε για τον Μπίσεσβαρ, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Μπίσεσβαρ με ωραία κίνηση αποφεύγει τον αντίπαλό του. Ενρίκε, κόντρες, Ενρίκε μένει όρθιος, πέφτει και κάρτα νομίζω. Εδώ είναι που πέφτει και θεωρεί ο Καλογερόπουλος ότι πάει να τον εξεγελάσει και αυτό και του δίνει την κάρτα. Σέντρα του Γιώχανσον χαμηλά, ο Αλμέιδα κάνει τα κουνάκι, ο Κρέσπο είναι αυτός που σταματά την προσπάθεια του Αλμέιδα. Αλμέιδα πετά στον Χριστοδουλόπουλο, εκείνος πλασάρει, ο Γλύκος λέει όχι. Νωρίτερα πως έφυγε ο Αλμέιδα, τη βοήθεια της γραμμής για την ορθή απόφαση. Και πάλι Κώστα, δεν νομίζω ότι η Ανάσταση ήρθε νωρίτερα, αλλά βλέπουμε κάτι που μοιάζει με Ανάσταση στο γήπεδο της Τούμπας απόψε. Φαντασμαγωρικό θέαμα. Δεν χρειάζεται λόγια, η εικόνα μιλάει μόνη της. Χειραψία πριν την έναρξη του αγώνα, αν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήθελαν μια καυτή σε αθλητικά πλαίσια ατμόσφαιρα στο μάτς με την ΑΕΚ, την έχουν, όπως βλέπετε, σχετικά καλή για την εποχή, ψηλά τα ποσοστά υγρασίας, η ορατότητα μειώνεται. Σίγουρα δεν είναι αυτά τα 10 χιλιόμετρα, αλλά σαφέστατα αφού περάσει λίγος χρόνος, κάποια λεπτά, η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες που κυνηγούν το όνειρο, κυνηγούν το τρόπαιο. Εκεί έχουμε δώσει 11 παιχνίδια κάθε 3 μέρες, ένα ρυθμό απίστευτο για ελληνικά δεδομένα, και ήθελε να είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Πριν από 11 περίπου χρόνια ο Κώστας Λαγωνίδης υπήρξε αντίπαλος του Μανουέλ Χιμένεθ στο περίφημο παιχνίδι για το κύπελο UEFA, όπου στην Τούμπα δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ πέρασε τελικά η Σεβίλη μετά από την οδυνηρή διαδικασία των πέναλτις. Το πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης θα διώξει ο Κρέσιτς πρώτου Λιμπερόπουλου, ο Βιερίνια στο κοντρόλ. Υπάρχει μια φωτοβολίδα στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται ότι πατάει καλά η ΑΕΚ, δεν ευνηδιάστηκε από την ατμόσφαιρα γενικά. Φαίνεται ότι πατάει καλά μέσα στο γήπεδο. Μάνταλος καλή κοντά του τον βοηθό. Καθώς έπεσαν κάποια αντικείμενα εκεί όπου πήγε ο Σκόκο να εκτελέσει το κόρνερ. Τώρα γίνονται οι προειδοποιήσεις από τις ηχητικές εγκαταστάσεις να ηρεμήσουν τα πράγματα για να συνεχιστεί το παιχνίδι κανονικά. Θα συνεχιστεί, θα φύγω. Αυτό τουλάχιστον μπορέσαμε να διαβάσουμε στα χείλη του Μάνταλου. Κάποιες συστάσεις από τον Μάνταλο στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ποιος θα το αποσπάσει την μπάλα, ο Φοδωτής τον Διόπ. Πίεση από τον Ίβιτς. Το φάουλ πάνω στον μέσο του ΠΑΟΚ. Τελείο Παμπλο Γκαρσία. Σαλπικίδης, η παρέμβαση από τον Καράμπελα που μένει πεσμένο στο έδαφος. ΑΕΚ, ο οποίος δείτε εδώ, βάζει το πόδι του, κοντράρει τον Σαλπικίδη διώχνοντας πρώτα την μπάλα. Τώρα ο Σαλπικίδης θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει παράλληλα ο Σάχα, θα μπλοκάρει, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Παλιά για τον Σαλπικίδη, μία ακόμη μονομαχία με τον Καράμπελα. Τον Γεωργέα, στην συνέχεια η μπάλα από τον Μάκο στον Σάχα που γλιστράει και πάλι όπως νωρίτερα.
Ο Μιτς προσπάθησε, ο Γεωργίας επιμένει. Κατά στο παιχνίδι. Κυρίλο προσπαθεί να ηρεμήσει τον Λιμπερόπουλο. Εδώ είδαμε ακριβώς τι συνέβη και μια κλωτσιά από τον έναν, μια κλωτσιά από τον άλλον. Λάγιο, το εκτέλεσε γρήγορο Μπλάνκο για τον Μίτσελ και πάλι έγκαιρη παρέμβαση από τον Κυρίλο. Κάποιες από τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Βιερίνια αντιμέτωπος με τον Ματέος ο Πορτογάλος. Γύρισε πάνω στον Δέλα. Και εδώ το πάσο ντόμπλε όπως λέμε του Πορτογάλου που κατάφερε να γύρισε αλλά Βαλιάτη πάνω στον Μίτσελ. Έδειξε άμεσα ο Μάνταλος ότι είχε ενωμένα τα χέρια του ο Ισπανός. Τόσες φορές ο Πάουκ πίεσε μπροστά. Εδώ θα το ξαναδούμε. Παύλο Γκαρσία, έκλεψε ο Λιμπερόπουλος, ο Διόπ για τον Ασκόκο. Πέρασε για τον Λιμπερόπουλο, από δεξιά ανεβαίνει και ο Γεωργιάς στο σούτ. Μπάλα κόντρα στο σώμα του Κοντρέρας. Και δείτε πώς σταματάει την μπάλα ο Παύλο Κοντρέρας. Για τη δράση στην εξέδρα. Του καλά να πάει για προθέρμανση, γιατί μπορεί στα επόμενα λεπτά ο Ίβιτς να έχει ακόμα το πρόβλημα, άρα ο Τσουκαλάς πρέπει να αρχίσει να ετοιμάζεται. Την παρέμβαση του Βιτόλο. Ο Σλίμωβης στρώνει στον Γκαρσία. Παλιά για τον Ίβιτς, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Δείτε πως αστοχεί ο Βλάντα Ίβιτς. Η πιο κλασική ευκαιρία από την εξαιρετική μεταβίβαση του Παύλο Γκαρσία. Η αντίδραση του Ρουανού τα λέει όλα. Φαίνεται να είναι σε κανονική θέση ο Βλαντανίβης την στιγμή που δέχεται την πάσα. Ίσως και ο ίδιος να μην πίστεψε ότι βρέθηκε τόσο κοντά και τόσο ξεμαρκάριστος απέναντι από τον Σάχα. Ενώ τώρα ο Σκόκο ανοίγει την μπάλα πρώτου Τσιρίλο. Κάνει και το φάουλο ο Αργεντίνος. Δεν χρειάζεται η παρέμβαση του Τσιρίλο, απλά η κάρτα καλύπτει ο Τσιρίλο. Από εκεί πέρα δεν χρειάζεται να μαρκάρει ο Σκόκο. Η μπάλα είχε περάσει την τελική γραμμή. Κάνει το φάουλ. Ο Πάο πολύ κοντά νωρίτερα στην επίτευξη ενός τέρματος με τον Βλάντα Νίβιτς. Η σέντρα για τον Σκόκο. Κεφαλιά από τον Αργεντίνο. Απαντάει στην ευκαιρία του Ίβιτς. Η ΑΕΚ έχει νικήσει τον Σνάουσνερ ο Σκόκο, αλλά δεν μπορεί να νικήσει τον Ντάριο Γκρέσης. Παναφέρει. Δύο ομάδες ζουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ματέος έχει πάλι προωθηθεί, μπάλα στην αγκαλιά του. Είδαμε σε επανάληψη. Τους έπιασε την κεφαλιά όμως Λίμωνας, στη συνέχεια έπεσε πάνω του ο Ματέος. Ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ, αυτό το ερωτηματικό θα λυθεί απόψε. Το φάουλ από τον Σνάουσνερ, φάουλ τακτικής για να μην βγει στην κόντρα. Μετά στο πρώτο δοκάρι, μπάλα στα δίκτυα. 0-1. Συνιστά ηρεμία. Και από άλλη οπτική γωνία, πόσο Δέλας πεσμένος στο έδαφος. Νικάει τον Κρέσιτς που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και από άλλη οπτική γωνία, εξαιρετική κεφαλιά του Δέλα. Δείτε πως γυρίζει το σώμα του ο αρχηγός της Ένωσης. Βιερίνια. Αυτός για τον Μουσλίμοβιτς. Και πάλι προς τον Βιερίνια. Το κοντρόλ με το στήθος. Καλό σουτ μπλοκάρει ο Σάχα. Μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Σκόκο, ο αρχηγός της ΑΕΚ νίξε τον Κρέσιτς με κεφαλιά. Παλιά προς τον Ίβιτς. Βγαίνει ο Σάχα, μαζεύει. Έγινε. Για να δούμε εδώ ακριβώς. Έγιναν οι προειδοποιήσεις. Για να δούμε εδώ τώρα. Προκλήθηκε. Καεί ένα μέρος των δικτύων. Έχει ανοίξει μια τρύπα και στην εστία του Σάχα. Και αυτή τη φάση με το δεκαλικό να πέφτει στην πλάτη του Σάχα. Ας ελπίσουμε να κρατηθεί η ηρεμία. Σάχα πεσμένος στο έδαφος. Δείτε πως έχει καεί φανέλα του Αργεντίνου. Έφυγα. Εξηγεί ακριβώς. Πρέπει να ρισκάρει περισσότερο ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να βάλει άτομα μέσα στην περιοχή. Και εμείς στη μεγάλη περιοχή. Η ΣΑΕΚ, η ομάδα του Μάκη Χάβου, εκτελεί ο Λίνο.
Αλλά φτάνει στο Μουσλίμοβιτς. Κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο θα διώξει με ένα 0 χάρη στην κεφαλιά του Τριανούδελα. Χέρι από τον Λιμπερόπουλο. Εδώ ζητούν την δεύτερη κίτρινη κάρτα οι παίκτες του ΠΑΟΚ στον Νίκο Λιμπερόπουλο που έχει ήδη μία από το πρώτο ημίχρονο. Και ο Μάνταλος δείχνει κάρτα στον Μουσλίμοβιτς. Δεν φάνηκε πάντως ξεκάθαρα. Βρήκε την μπάλα με το χέρι, όχι, τουλάχιστον ήταν πολύ κοντά στο στήθος. Πάλι εστία, μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Πάσα για τον Σαλπικίδη, δεν μπορεί να κοντρολάρει. Δεν υπήρχε offside. Και να ξεκινάει από κανονική θέση ο Σαλπικίδης. Δεν κατάφερε να κοντρολάρει. Ο Λούκουτς Ιαννικούλης για να πάρει τη θέση του Βλάνταν Ίβιτς, όπως μας πληροφορεί ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Ναι, Κώστα. Κυρία, ο τραυματισμός από τα μέσα του πρώτου ημικρόνου. Στον Μουσλίμοβιτς και ο Κουτσιανικούλης. Σαν 4-4-2 περισσότερο. Με τον χρόνο να κυλάει σβάρος του ΠΑΟΚ υπέρ της ΑΕΚ μετά το 0-1. Σνάουσνερ, ο οποίος βγαίνει από την άλλη πλευρά. Εδώ δείτε την προσπίση του Γκερρέρο. Αλλά περνάει στη μεγάλη περιοχή, δεν μπορεί ο Βιερίνια. Δείτε σε επανάληψη. Αποχωρεί ο Βιτόλο, εδώ θα δούμε σε επανάληψη. Πως Μάρκος επηρεασμένος από το μαρκάρισμα του Βιτόλο. Νευρίστηκε. Κερδίζει ο Γκαρσία. Η πάσα για τον Κουτσιανικούλη που ουσιαστικά στέλνει την μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Σάχα. Σφύριξε το φάουλ του Ρουβανού. Εδώ η μονομαχία με τον Γκερρέιρο. Προβολή αντικανονική από τον Ιταλό που κάνει το φάουλ. Επικίνδυνο παίξιμο. Δείτε πώς. Πολύ μεγάλη ένταση και αγωνία. Κίτρινη κάρτα στον Γκερρέιρο εντωμεταξύ. Την είχε γλιτώσει νωρίτερα. Οι παίκτες των δύο ομάδων αποχωρούν. Έχει μπει κόσμο στον αγωνιστικό χώρο. Σκηνές που δεν θα θέλαμε να δούμε στο απόψινό παιχνίδι. Στηρίξτε την ομάδα μας μόνο όπως εσείς θέλετε. Βλέπετε σκηνές. Βλέπετε και τις κάμερες. Ουδέ σχόλιο. Βλέπετε τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ χειροκροτούν. Κάποιοι χειροκροτούν Κώστα Λαγωνίδη, άλλοι αποδοκιμάζουν. Σαφέστατα υπήρξε προσπάθεια, μπορεί να μην ήταν αυτό που περίμενε ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Και εμείς δεν έχουμε σε αυτό το σημείο παρά να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Λαγωνίδη. Και εγώ ευχαριστώ. Ερχόμαστε πλέον μετά από ένα μικρό βίντεο αναφοράς στην προϊστορία των δύο δικεφάλων για το σημερινό αγώνα κυπέλου μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στη Ντούμπα, την τελευταία δεκαετία με τις νίκες πολύ σημαντικές της ομάδας μας. Ερχόμαστε στη Νέα Φιλαδέλφια, στην κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ. Έτσι να δούμε λίγο βόρεια, από τη βόρεια πλευρά πίσω από τα γραφεία, κάποιες μικροεργασίες εσωτερικά, κάλυψης έτσι των λεπτομεριών, όπως είναι η κάλυψη των σωλήνων, όπως βλέπετε εσωτερικά. Εδώ και μια πανοραμική έτσι λήψη, η μία πλευρά και η άλλη πλευρά, πίσω από το λεγόμενο γάμα, πίσω από τον βορειοανατολικό πυλώνα. Δεν έχουμε κάποιες σημαντικές εξελίξεις ό,τι αφορά τις εργασίες τις σημερινές, αλλά είχαμε την πρωινή έτσι είδηση
όπου είχαμε την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. Προχωρούν οι εργασίες σε ό,τι αφορά τις εργασίες που πρέπει να γίνουν μεταξύ του Άλσους και του γηπέδου της ΑΕΚ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, άρα προχωράμε. Έχουμε έρθει πίσω από τη θύρα 3 για να κλείσουμε το σημερινό βίντεο και να ευχηθούμε στην ομάδα μας να κάνει μια νέα αρχή, να πάρει τη νίκη στο σημερινό αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Να ευχηθούμε σε όλους ένα καλό απόγευμα. Να είμαστε όλοι καλά, όλοι κοντά στην ομάδα μας, παρόλες τις δυσκολίες. Μόνο ΑΕΚ!